του Σαν Αντώνιο που απέκτησε και τον Αντρέ Μίλερ και τον Κέβιν Μάρτιν. Διαφορά πολύ έντονη παίκτη. Ο Μίλερ έχει ξεκινήσει ορεξάτο στο παιχνίδι. Πάρκερ. Τώρα είναι ο Westbrook απέναντί του, όπως λέει η λογική. Ξανά αποδέχτηκε στις πάσεις του Πάρκερ ο Ντάνκαν, ο οποίος γράφει το 12-8. Με τη βοήθεια του Άνταμς, η μπάλα καταλήγει στο Ρόμπερσον. Ντουράντ. Φοβερή προσπάθεια το κάρφωμα των KD. 12-10. Το λάθος από τον Westbrook. West. Στο Mills. Όλντριτς. Καλά του και φάου. Εκπληκτική πρώτη περίοδος για τον Λαμάρκους Όλντριτς. Προβάδισμα ξανά για τους Spurs. Το rebound από τον Φόη. Μπάκα. Το έχει αυτό το Σέρζι Μπάκα. Λέοναρντ ξεφεύγει με εντυπωσιακό τρόπο από τον Σίγκλερ. Κερδίζει και το φάουλ. Ο Βέστ που θα κλέψει. Εφηδιασμός για τους Thunder. Ντουράντ φτάνει στο κάρφωμα. Και η διαφορά στον πόντο, όταν βέβαια οι Thunder παίζουν γρήγορα, είναι ασυναγώνιστη. Το τρίποντο από τον Μάρτιν. Πρώτο τρίποντο του Σπέρς στο παιχνίδι. Ντουράντ. Ντερ, κάρφωμα και 41-39. Μπερδεύεται, θα γίνει το λάθος, Ντουράντ. Θα φτάσει στο καλάθι, 45-49. Westbrook. Ντουράντ πάντα με τον Γκριν απέναντί του, το κάρφωμα από τον Άνταμς. Μία ακόμα assist. Μιλς. Κοιμάζει για τρεις. Επιτέλους τρίποντο για τον Σαν Αντώνιο. Το δεύτερο στο μάτς. Μετά από 17 προσπάθειες. Αυτά είναι οι πρώτοι πόντοι για τον Μίλς. Μίλς. West. Εδώ υπήρχε φάουλ. Ο West όμως μαζεύει το rebound και ισοφαρίζει. 72 όλα. Φοβερό παιχνίδι πραγματικά. Westbrook. Γύρισε και ο Λέοναρντ. Durant. Απαντά, 72-74. Καντέρ φτάνει στους 11. Ντάνι Γκριν για 3, αυτό το νέο τρίποντο. Μετά από 7, άστοχα σου. 79-76. Σταματάει τρίπλα, Ντουράν πρέπει να κάνει το σουτ. Ο KD. Και όντως έτσι συμβαίνει και σκοράρει. Σπουδαίο μάτς πραγματικά από τον Kevin Durant που παίρνει ξανά τη διαφορά στους 4. 3 λεπτά, Λέοναρντ στον Γκριν δοκιμάζει για 3. Το rebound τον Όλντριτς, πολύ σημαντικό. Και ο Λέοναρντ γράφει το 89-81. Το Σαν Αντώνιο με μια σπουδαία τέταρτη περίοδο θα φτάσει στην επικράτηση. Οι Suns έφτασαν πολύ κοντά στο να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα έσπαγε το εντός έδρας αίτητο σερί των Warriors, όμως είχαν υπολογίσει χωρίς το Steph Curry. Η ομάδα του Phoenix έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στη φετινή περίοδο, προηγήθηκε με διαφορά 9 πόντων στο τέλος της τρίτης περίοδου, όμως μετά μίλησε ο Curry και έδρα του Golden State. Ο γκάρ των πρωταθλητών έκανε απίστευτη εμφάνιση σημειώνοντας 35 πόντους με 7 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 6 assist δίνοντας το σύνθημα της αντεπίθεσης την τελευταία περίοδο του match. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Σπίτς, ο οποίος σε 17 λεπτά σκόραρε 25 πόντους, ενώ ο Thompson πρόσθεσε 20 και ο Green 19. Κορυφαίος για τους Suns ο Brandon Knight με 30 πόντους, 6 rebound και 7 assist, ενώ ο Alex Len πρόσθεσε 26 πόντους και 13 rebound. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Bucks που επικράτησαν εύκολα τον Pelicans με 103-92. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο είχε 18 πόντους, 5 rebound και 4 assists σε 37 λεπτά συμμετοχής, με τον Middleton να είναι ο πρώτος σκόρερ για τα ελάφια με 19 πόντους. Οι Nuggets επιβεβαίωσαν και κόντρα στην Washington ότι βρίσκονται σε ανωδική πορεία σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για playoffs. Το Denver επικράτησε τον Wizards με 116-100, με τον Yusuf Nurkic να αναδεικνύεται σε πρόσωπο της ημέρας με τους 17 πόντους που πέτυχε σε 17 λεπτά συμμετοχής. Με 17 πόντους τελείωσαν το match και οι Harris, Arthur και DJ Augustin. Οι Blazers επέστρεψαν στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις διαλύοντας τους Magic με 121-84. Ο Damian Lillard με 19 πόντους και 10 assist σημείωσε το 15ο του double-double, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο CJ McCollum και ο Allen Crabbe που σημείωσαν από 18 πόντους.
Την 7η συνεχόμενη νίκη τους και την 8η. Στα 10 τελευταία παιχνίδια πανηγύρισαν οι Hornets, οι οποίοι επικράτησαν τον Rockets με 125-109. Ο Kemba Walker ήταν ξανά εκπληκτικός, έχοντας 26 πόντους, 5 rebound και 6 assist, ενώ σπουδαία δουλειά έκαναν και ο Marvin Williams με 25 πόντους, αλλά και ο Nicolas Batum που άγγιξε το triple-double με 14 πόντους, 8 rebound και 8 assist. Δύο νίκες πίσω από τους Cavaliers έφτασαν οι Raptors που επικράτησαν στην παράταση των Heat με 112-104. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη στη σειρά για τους Καναδούς και 8η στα 10 τελευταία παιχνίδια. Ο DeMar DeRozan με 38 πόντους, 10 rebound και 7 assist ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι ο ηγέτης του Τορόντο, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Γιώνας Βαλατσιούνας με 20 πόντους και 10 rebound και ο Kyle Lowry με 16 πόντους και 7 rebound. Ο Joe Johnson με 28 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Miami, το οποίο αγωνίστηκε χωρίς το Wade. Άνετη ήταν η επικράτηση των Hawks επί των Grizzlies με 95-83, με την ομάδα της Ατλάντα να φτάνει τις 37 νίκες και να ψάχνει πλέον ένα υψηλότερο πλασάρισμα από την έκτη θέση που κατέχει. Τα γεράκια δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα με τον Paul Millsap να τελειώνει με 21 πόντους, 7 rebound και 5 assist και να τον ακολουθούν σε απόδοση ο Al Horford με 19 πόντους και 8 rebound, ο Jeff Teague με 18 πόντους και 7 assist και ο Kyle Korver με 15 πόντους.